Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας συζητάμε για το αποτέλεσμα της χθεσινής διαπραγμάτευσης, των διαπραγματεύσεων μάλλον, που εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μια πρώτη εικόνα μετά την πρόταση την οποία υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση. Έχουν εκδηλωθεί και οι πρώτες αντιδράσεις σε εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Σαπουνάκη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες για να μας πείτε, κύριε Σαπουνάκη, αν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα εξακολουθήσουν να τηρούν τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει, αν θα μείνουν σταθεροί σε αυτές. Έχετε και συνεδρίαση αυτή την ώρα. Ποια θα είναι η στάση σας όταν το πακέτο των μέτρων έρθει στη Βουλή προς συζήτηση και προς ψήφιση? Όπως είπατε, κυρία Παπαδογιαννάκη, 2,5 ώρα έχει ξεκινήσει η κοινοβουλευτική ομάδα και νομίζω ότι θα ανακοινώσει σχετικά με το ερώτημά σας. Αυτό που ήθελα να πω εγώ περισσότερο και που παρότι πολλά χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην πολιτική ελάχιστα, θέλω να πω το εξής. Που προκαλεί εντύπωση και επειδή είμαστε και σε μία πόλη και σε ένα μέρος ιδιαίτερα έτσι και έντονα, αν θέλετε, πατριωτικό, αν το πούμε και έτσι, και λίγο επαναστατικό, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω πώς γίνεται όταν ένας πρωθυπουργός μιας χώρας δίνει μόνος του έναν αγώνα απέναντι σε ένα τέτοιο σύστημα, πώς γίνεται ταυτόχρονα, ας πούμε, τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί να μην αντιλαμβάνονται, και μάλιστα όταν και οι ίδιοι έχουν περάσει από μια τέτοια σύραγγα, πώς να μην αντιλαμβάνονται και να μην σκέπτονται ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, τη δύσκολη ώρα, να σιωπήσουμε τουλάχιστον. Ας μην στηρίξουμε, αλλά τουλάχιστον ας σιωπήσουμε. Δηλαδή, άκουσα από υψηλά πολιτικά πρόσωπα, όχι θα κλείσουν οι τράπεζες, όχι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε χρήματα, 44 δις έχουν φύγει το τελευταίο διάστημα από το τραπεζικό μας σύστημα. Γιατί κάποιοι βάλθηκαν έτσι κι αλλιώς να δημιουργήσουν ένα εσωτερικό μέτωπο, μια εσωτερική μάχη προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο προηγούμενα που μίλησε ότι υπήρξαν αντιδράσεις των πολιτών, συγκεντρώσεις, οι οποίοι για μένα έπρεπε να είναι όλοι μαζί, δηλαδή που την έννοια οι μεν έλεγαν όχι στη λιτότητα και οι άλλοι έλεγαν ναι στην Ευρώπη. Μα γιατί υπήρξε κανείς που να είπε έξω από την Ευρώπη? Δεν υπήρξε κανείς. Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, αλλά και η ΑΝΕΛ, έχουν στήριξει με όλες τις δυνάμεις την προσπάθεια που κάνει η χώρα, γι' αυτό την κάνει και την προσπάθεια. Αν ήταν, δεν θα έκανε καμία διαπραγμάτευση, δεν θα πήγαινε πουθενά, δεν θα υπόγραφε, ρίξει και τελειώσαμε. Δίνεται λοιπόν μια μάχη αυτή τη στιγμή. Αυτό το κείμενο που έχουμε δει και που έχουμε λίγο μελετήσει, σίγουρα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που όλοι θα θέλαμε. Και μιλάω και προσωπικά, δηλαδή δεν ικανοποιεί αυτό που οι πολίτες περίμεναν. Εάν όμως έρθει η ρύθμιση για το χρέος και μια ρύθμιση που θα βοηθήσει για την ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή να μειώσει την ανεργία, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις τέτοιες για καινοτομίες, για έργα, για υποδομές που θα βοηθήσουν και την νεολαία, τους νέους επιστήμονες να μην φεύγουν στο εξωτερικό και θα δημιουργήσει και ένα περιθώριο μπροστά στο χρόνο, μιλάμε, για να πει η Ελλάδα ότι η πατρίδα μας θα μπορέσει να έχει μία ανάπτυξη. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι οφείλουμε να συμβιβαστούμε ακόμα και σε πράγματα που δεν υιοθετούμε και δεν μας αρέσουν. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε την τελική διαδικασία, ας περιμένουμε να δούμε την τελική φάση και εγώ θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ότι τουλάχιστον εδώ στα Χανιά έχουν κρατηθεί χαμηλά οι τόνοι και ότι όλοι οι Έλληνες σε αυτή τη φάση έπρεπε και οι δυο μαζί να λέμε ναι, όχι στη λιτότητα, ναι στην Ευρώπη. Κανείς δεν είπε το αντίθετο. Όμως δεν γίνεται, και να το ξαναπώ, δεν γίνεται να βγαίνουν άνθρωποι είτε των μέσων ενημέρωσης είτε της πολιτικής και να λένε κλείνουμε τις τράπεζες, Δευτέρα δεν θα έχουμε χρήματα, δεν έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, οδηγούν τον κόσμο σε μία τρέλα, σε οδηγούν πανικό, τον δρόμο σε ένα περίπτωση. Πανικό, οδηγούν τα πάντα.
οδηγούν ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στη διαπραγμάτευση ένα βήμα πριν από την ψυχή τους, δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθω σε εσάς, κύριε Μπαλομενάκη. Λέγαμε και χθες για τις διαφορετικές φωνές που υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μπορούμε να θέσουμε το θέμα σε μια διαφορετική βάση, δεδομένου ότι εισερχόμαστε έτσι κι αλλιώς σε ένα κρίσιμο διάστημα για τη χώρα μας. Τα επόμενα 24 ώρα είναι ούτως ή άλλως κρίσιμα για το πού θα καταλήξουμε τελικά, ποια θα είναι τα ωφέλη, ποιες θα είναι οι απώλειες, όχι μόνο μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Και θέλω να ρωτήσω, αν τελικά χαθεί η συνοχή στο εσωτερικό της κυβέρνησης, πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια, όπως θα εξελιχθούν αυτά? Είπαμε και χθες ότι τα εάν δεν γράφει την ιστορία. Και εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα χαθεί η συνοχή. Σας το λέω υπευθύνως. Φυσικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχει το αναφέρετο δικαίωμα του καθενός να τοποθετείται κατά την κρίση του, κατά τη συνείδησή του. Αλλά να μου το θυμάστε ότι την κρίσιμη στιγμή, επειδή τα διακυβεύματα που λέμε αυτή τη λέξη την πολύ ωραία συνήθως είναι πάρα πολύ ψηλά, κανείς δεν θα πάρει την ευθύνη να ρίξει την κυβέρνηση για κάτι, προσέξτε, το οποίο δεν είναι μείζον, είναι έλασον. Και εδώ θα μου δοθεί ευκαιρία να πω το εξής. Η συμφωνία όπως παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, πρόταση μάλλον, η οποία είναι μια βάση για συμφωνία κτλ. Περιέχει πράγματα, περιέχει πλευρές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μία πλευρά έδειξε ο κ. Σοκουνάκης, είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Λοιπόν, καταρχήν δεν πρέπει να γίνεται καμία σύγκριση με το παρελθόν, διότι στο παρελθόν δεν είχαμε διαπραγμάτευση πρώτον και δεύτερον δεν είχαμε κανένας είδους αντίσταση. Κάπως αόριστα βέβαια υπάρχει τώρα το θέμα της αναδιάρθρωσης. Αναγκαστικά, ναι. Mm-hmm. Αναγκαστικά. Είπαμε και χθες ότι από πλευράς τακτικής τέθηκε την κατάλληλη στιγμή, νομίζω, και όντως είναι το σημαντικότερο μέρος. Διότι αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, που εδώ τουλάχιστον μπαίνει σαν θέμα, σαν ερώτημα, σαν προοπτική. Και σύν της άλλης, διαφωνώ πλήρως και μου δώσει την ευκαιρία ο κ. Μαρακάκης με τη φράση που είπε, ότι αυτά είναι ηφαισιακά μέτρα. Αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν είναι μέτρα λιτότητος καταρχήν. Λιτότητα θα ήταν αν ήταν οριζόντια. Όταν όμως αυξηθεί ο ΦΠΑ, κύριε Μπαλομενάκη, αυτό δεν είναι μέτρο ηφαισιακό από τη στιγμή σαφώς. Που είναι, πάμε στις αναγκαίες, πολίτης... στις αναγκαίες αβαρίες πάμε και να δούμε και τι σώσαμε όμως για το ΦΠΑ. Έτσι, αλλά σώσαμε από το περίφημο την Κυριακή, θυμάστε, που πήγε ο Τσίπρας στο Γιούνκερ και του λέει καταργούμε το ΕΚΑΣ, βάλει 23% και σηκωθήκαν οι τρίχες μοσολονό μας ψηλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι από την ώρα που εξασφαλίζει, φαίνεται να εξασφαλίζει, αυτή η κυβέρνηση συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά κατωτάτου μισθού, είναι πράγματα τα οποία θα τονώσουν την κατανάλωση. Από την ώρα που διατηρείται το ΕΚΑΣ, δεν λαμβάνονται οριζόντια μέτρα. Πλην των πρόωρων συντάξεων. Οι πρόωρες συντάξεις, είπαμε και χθες, ότι δεν είναι εύκολο υποστηρίξιμες μέσα στην κοινωνία. Κάποια στιγμή, με διατήρηση των κεκτημένων, πρέπει να το επανεξετάσουμε ως κοινωνία. Κάποια μέτρα, κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια λένε ότι θα φέρουν σε βάθος χρόνου οι προσαρμογές. Ας τα δούμε αυτά. Αυτά είναι θα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε τελευταία ανάλυση, εάν αθροίσουμε και αυτά, ότι τι γλιτώσαμε, αγαπητέ κύριε Σκυνοπλοκάκη, διότι αν προχωρούσαμε με τη μακαριότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων, αθροιζόμενα τα μέτρα τα οποία θα παίρναμε μέχρι το 2016 αν έρθουν σε 15,4. Η καθαρή εξοικονόμηση λοιπόν είναι 8, κάτι δις. Αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, για να μην κάνω και κατάκριση του χρόνου, δεν είναι μόνο θέμα αριθμητικό. Είναι δύο πράγματα, τα είπαμε και χθες. Πρώτον, έγινε για πρώτη φορά μια διαπραγμάτευση. Ο λαός μπορεί να έχει το κεφάλι ψηλά παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτό που θέλει, ίσως. Δεύτερον, ανοίγονται κάποιοι δρόμοι. Καταρχήν η κυβέρνηση καλείται τώρα και πρέπει να αποδείξει ότι αυτά τα οποία ψηφίστηκε να κάνει, κυρίως μπορεί να τα κάνει, θέλει να τα κάνει. Και δεύτερον, ανοίγει και ο δρόμος για την ανασυγκρότηση της οικονομίας μας. Θα μου το θυμάστε, εδώ θα είμαστε. Δεν θα φύγουμε, ελπίζω, από αυτόν τον κόσμο ακόμα. Στους επόμενους 6 μήνες, θα μου το θυμάστε, θα έχουμε έκρηξη, παραγωγική έκρηξη στην Ελλάδα, διότι δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πάρουμε, θα είναι τα χρήματα που θα εισρέψουν όταν η οικονομία μας επιτέλους σταθεροποιηθεί. Αυτά έχω να πω και δεν ξέρω αν θα ξαναπάρω το λόγο, θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί εθίξατε επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν το 80% του ελληνικού λαού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζει την προσπάθεια, τη γιγαντιαία προσπάθεια που γίνεται, δεν είναι απλώς μικρόψυχο, είναι λάθος πολιτικό αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Προσέλαβε σύμβουλο έναν, μάλλον αποτυχώντα κατά τη γνώμη μου, πρόσφατα, και τι τη συμβούλευσε, να κάνει την ημέρα της πιο κρίσιμης διαπραγμάτευσης αντισυγκέντρωση. Αυτό είναι πολιτική.
Λοιπόν, να απαντήσει ο κύριος Σκυλοκοκάκης, σίγουρα θα θέλει να το σχολιάσει. Όμως θέλω να έρθω και σε ένα θέμα το οποίο έθιξε προηγουμένως ο κύριος Σαπουνάκης και έχει να κάνει με την αναγκαιότητα στην παρούσα φάση να υπάρξει ενότητα μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα πρέπει προφανώς η χώρα μας να δείχνει προς τα έξω, προς τους δανειστές και προς τους Ευρωπαίους, ότι υπάρχει ενότητα. Κατά πόσο αυτό είναι κατορθωτό και κατά πόσο είναι διατεθειμένη και η Νέα Δημοκρατία να συμβάλλει σε ένα τέτοιο πολιτικό επίπεδο? Θα ξεκινήσω από αυτό που με ρωτάτε, γιατί αυτά που άκουσα τον κύριο Μπαλεμονάκη με έχουν τσιγκλίσει αρκετά και δεν μπορώ να με απαντήσω. Μάλιστα, να διευκρινίσω μόνο ότι έχουμε 6 λεπτά και θέλω να τα μοιράσω σε εσάς και στον κύριο Μαρακάκη. Σίγουρα, αν δείτε τους τόνους που έχει ανεβάσει, τον τρόπο που αντιπολιτεύεται η νυν αντιπολίτευση με την προηγούμενη, η κρίση είναι στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς τα γραπτά μένουν. Ολονών οι δηλώσεις έχουν καταγραφεί. Δυστυχώς, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δυστυχώς λέω, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ποιοι αντιπολιτευόταν για να πάρουν αποκλειστικά και μόνο την εξουσία στα χέρια τους, χωρίς να μπορούν να τη διαχειριστούν. Γιατί δεν είχαν κανένα στόχο έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την εξουσία. Στην Ελλάδα ζούμε βέβαια και έχουμε πολλές φορές ακούσει πράγματα που μετά δεν έγιναν. Ευτυχώς το ψέμα έχει κοντά πόδια. Άκουσα με σχεδόν τον κύριο Μπαλομενάκη να λέει ότι τα μέτρα αυτά, τα 8 δισεκατομμύρια που θα πάρουμε, είναι αναπτυξιακά. Πρώτη φορά ακούω ότι το ΦΠΑ, η άνοδος του ΦΠΑ λειτουργεί σε ανάπτυξη. Πρώτη φορά ακούω ότι η μείωση των συντάξεων, γιατί θα υπάρχει μείωση συντάξεων κατά περίπου 4% και 5%, μια και αυξάνονται οι εισφορές, άρα από την τσέπη του συνταξιούχου την επόμενη μέρα της εφαρμογής που θα είναι η 1η Ιουλίου, διατηνόταν εδώ πέρα ο κόσμος ότι το ΦΠΑ δεν θα αλλάξει, αλλά θα πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Τώρα μαθαίνουμε ότι 1η Ιουλίου θα αλλάξει το καθεστώς του ΦΠΑ, θα πάει στη μηχανή το 23% και οι αλλαγές προς τα πάνω. Πρώτη φορά ακούω ότι όλα αυτά που θα πάρουμε είναι αναπτυξιακά, δηλαδή πέφτω από τα σύννεφα. Είναι, αν είναι έτσι η οικονομία, αυτό, βέβαια, κάπου έτσι το εξέλαβα εγώ και έτσι πέρασε και το μήνυμα. Και έτσι πέρασε το μήνυμα. Όχι, είπε ότι το θετικό είναι ότι θετικό δεν υπάρχει. Θα πρέπει να ξαναγυρίσουν οι συνολικές συμβάσεις. Όταν παίρνουμε 8 δισεκατομμύρια. Όταν παίρνουμε 8 δισεκατομμύρια. Μην κάνετε αντιπολίτευση. Μην συνεχίζετε, κύριε Βαλμένη. 8 δισεκατομμύρια μέτρα είναι αριθμός. 8 δισεκατομμύρια. Είναι τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε η χώρα μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος του 16. Αν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η σκέψη ή η βούληση για ένα διαφορετικό κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει στο πνεύμα τη χώρα, στηρίζει την Ελλάδα. Πάντα είναι εδώ για να βοηθάει τη χώρα. Κάποιοι άλλοι κάνανε πολιτική σπέκουλα όλο αυτό το διάστημα με μοναδικό στόχο να πάρουν την εξουσία χωρίς να μπορούν οι ίδιοι να διαχειριστούν. Πρώτη φορά αριστερά το βιώσαμε και αυτό το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Δυστυχώς αυτές οι ανδραγαθίες και την διαπραγμάτευση εντός εισαγωγικών που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης, ο ελληνικός λαός τις έχει νιώσει, έχει καταλάβει τι πληρώνει αυτή τη στιγμή, έχει καταλάβει ότι ο λογαριασμός ήρθε πάρα πολύ ακριβώς, 6,5 δισεκατομμύρια λογαριασμό. Μάλιστα. Θα πληρώσει για τους 5 μήνες που έκανε τους τραμπουκισμούς ο κύριος Βαρουφάκης. Τέτοια πολιτική εμείς δεν θέλουμε στη χώρα. Λοιπόν, να κλείσω με μια τελευταία τοποθέτηση από τον κύριο Μαρακάκη, να σας ρωτήσω αν έχει καταλήξει το κόμμα σας στο ποια στάση θα κρατήσει όταν το πλαίσιο των ελληνικών προτάσεων τεκμηριωμένα πια έρθει προς συζήτηση στη Βουλή. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια συνεδρίαση από χθες μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο, όμως σίγουρα υπάρχει μια γραμμή από τον Πρόεδρο, από τον κύριο Θεοδωράκη. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, κύριε Παπαδογιαννάκη, ότι εμείς στηρίξαμε και στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης, γνωρίζοντας ότι η συμφωνία η οποία τελικά θα επιτευχθεί ενδεχομένως και να μην είναι μια καλή συμφωνία. Αυτό είναι καθαρό και έχει γίνει σαφές από πολύ νωρίς. Θα ήθελα όμως να μου δώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ και σε μερικά πράγματα τα οποία προέκυψαν εν τη ρήμη του λόγου των εκλεκτών προσκεκλημένων. Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος και εδώ μέσα και εκεί έξω από εμάς τους Έλληνες αγαπάει την Ελλάδα περισσότερο ή λιγότερο από τους υπόλοιπους. Όλοι αγαπάμε τη χώρα μας, όλοι θέλουμε το καλύτερο για αυτήν και επειδή γινόταν συχνά πυκνά και κατά την προεκλογική περίοδο και μετά από αυτήν λόγος για κόκκινες γραμμές, οι κόκκινες γραμμές δεν είναι κάτι το οποίο αφορά σε ποσοστά κομμάτων και σε αν θέλετε αναλογίες μέσα σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Οι κόκκινες γραμμές είναι στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή
Είμαστε σε μια χώρα η οποία καλείται να περάσει ένα δύσκολο ύφαλο. Η Ευρώπη η ίδια πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα, πρέπει να αποκτήσει πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν συμμετοχή στα λάθη του παρελθόντος, των πολιτικών οι οποίες εφαρμόστηκαν και ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να το αντιλαμβάνονται. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να τιμωρείται επειδή κάποιοι Ευρωπαίοι θέλουν να τιμωρήσουν ίσως μια αριστερόστροφη κυβέρνηση. Όμως θα πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία σαν χώρα να γίνουμε αναπτυξιακοί και να δώσουμε το πραγματικό νόημα σε αυτό το οποίο εννοούμε ως εθνική αξιοπρέπεια. Μια χώρα η οποία είναι εθνικά αξιοπρεπής δεν είναι με το χέρι απλωμένο. Μια χώρα η οποία είναι εθνικά αξιοπρεπής είναι μια χώρα η οποία εργάζεται, η οποία πληρώνει τις υποχρεώσεις της, αναπτύσσεται και ζει με τις δυνάμεις της. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση και από τους Ευρωπαίους. Τα 35 δισεκατομμύρια του νέου πακέτου Juncker για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020, από το οποίο θα πρέπει να υποφεληθούμε. Θα πρέπει η Ελλάδα να υποφεληθεί, αν θέλετε, από το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Θα πρέπει η Ελλάδα, και σε αυτό θα να παίξει το ρόλο του κύριος Ντράγκη, έτσι, θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική λύση για την Ελλάδα, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη ρευστότητας, και σίγουρα θα πρέπει να γίνει ένα σαφές πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος σε σχέση με τη διευθέτηση του χρέους. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, κύριε Παπαδογιαννάκη, αν δεν υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά και να δώσουμε λύσεις. Το ποτάμι επεξεργάστηκε όλο αυτό το διάστημα λύσεις και πρότεινε λύσεις. Δεν πετάμε συνθήματα, ούτε πέτρες. Τις ώρες που άλλοι κατασκεύαζαν συνθήματα, εμείς επεξεργαζόμασταν και μελετούσαμε λύσεις. Αυτό θέλουμε για τη χώρα και θέλουμε το καλύτερο δυνατόν. Κατασπαταλήθηκε πάρα πολύς χρόνος και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαβεί μέσα στην αβεβαιότητα με ό,τι αποτέλεσμα έχει αυτό για την ανάπτυξη και την οικονομία. Η μηχανή της οικονομίας δεν παίρνει μπροστά. Είναι ένα ηφαισιακό περιβάλλον το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε. Και χωρίς μεταρρυθμίσεις αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Με συνεχή δανεισμό και με παρασιτική οικονομία, με επιδοματικές πολιτικές, αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Σίγουρα όλοι συμφωνούν σε αυτό. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις. Σοβαρές μεταρρυθμίσεις, αυτοκριτική και αλλαγή νοοτροπίας. Έτσι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για πρώτη φορά υπάρχει πάταξη της διαφθοράς σε υψηλότατο επίπεδο και ο Πάνος ο Καμένος αρχίζει και φεύγει ο ένας φάκελος πίσω από τον άλλο και πηγαίνουν στην εισαγγελία για τους εξοπλισμούς, για όλα αυτά που είπε ο κ. Κοινοβλοκάκης. Ας μην ανοίξουμε για να μην θυμόμαστε ότι σε πέντε μήνες έγιναν όλα αυτά. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και την σύντομη αυτή συζήτηση. Πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο μαζί με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας.